και από ασθενείς που νίκησαν τον κορονοϊό. Πόνο, θλίψη και δάκρυ είναι τα συναισθήματα που κυριεύουν τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που βρίσκονται στο νοσοκομείο αναφοράς κάθε φορά που πρέπει να αποχαιρετήσουν ένα ασθενή, ο οποίος δεν κατάφερε να νικήσει τον αόρατο εχθρό. Σύμφωνα με την ιατρική διευθύντρια του νοσοκομείου Μοχόστου, υπήρξαν άνθρωποι που έφυγαν από τη ζωή χωρίς να έχουν κάποιο συγγενή ή δικό τους άνθρωπο στο πλευρό τους, καθώς βρίσκονται σε απομόνωση. Εδώ είναι όμως ακόμα χειρότερα, γιατί κάποιοι από αυτούς τους ασθενείς ζουν στην απομόνωση για αρκετές μέρες. Δεν ζουν με τους δικούς τους, τις τελευταίες τους στιγμές δεν είναι μαζί με τους συγγενείς τους. Ακόμα και σε πολέμους υπάρχει κάποτε και χειρία για να τα αφήνει τον νεκρό. Ενώ σε αυτήν την περίπτωση και αυτόν είναι εξαιρετικά δύσκολο. Ακόμη αναφέρθηκε στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των επαγγελματιών υγείας για να βοηθήσουν με κάθε τρόπο τους ασθενείς. Ενώ γροθιά στο στομάχι είναι η απομάκρυνση επαγγελματιών υγείας από την οικογένειά τους για να μην τους θέσουν σε κίνδυνο. Έχω γιατρό που λείπει εβδομάδα από το σπίτι του, από την οικογένειά του. Όμως η εργατικότητα τους αυλύνει αυτές τις δύσκολες στιγμές. Νίκησα τον ιό είναι η φράση που βγαίνει από το στόμα του Χρήστου Τσόκου, ο οποίος πριν από λίγες μέρες έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο αναφοράς, καθώς αποθεραπεύτηκε από τον αόρατο εχθρό. Πρόκειται για τον ασθενή που καταχειροκροτήθηκε από τους επαγγελματίες υγείας, φεύγοντας από το νοσοκομείο στις 28 Μαρτίου. Αν και εγώ έπρεπε να τους χειροκροτώ, πολλά ευχαριστώ, συγκινήσαμε πολλά. Στην αρχή που πήγα να σου νοσηλευτώ ήταν άσχημη εμπειρία να περιμένεις το διάδρομο να σκερώσει από τον κόσμο. Την πέμπτη μέρα εγώ ήμουν καλά και είπα και του γιατρού μου, αλλά μου λέει περίμενε. Μετά σκέψαν οι πυρετοί πάλι, εντάξει. Αλλά μετά από μια ενδοφλέβεια, αρχίσαν την πρώτη ενδοφλέβεια να τη διώσει, ήμουν πολύ καλά. Την ίδια ώρα ευχαριστεί γιατρούς και νοσηλευτές που στέκονται στο πλευρό των ασθενών, δίνοντας τους δύναμη, καθώς είναι και οι μόνοι που έχουν πρόσβαση στους θαλάμους. Συγκινητική ήταν και η ανάρτηση του δόκτωρα Μάριου Κυριαζή, ο οποίος εθελοντικά συνδράμει στις προσπάθειες για αντιμετώπιση της πανδημίας. Έλπιζε ότι θα τέλειωνα την ιατρική μου καριέρα με άλλο, πιο ήσυχο τρόπο. Αλλά το κάνω για τη μητέρα μου που είναι τρομαγμένη και απομονωμένη 15 ημέρες. Και για όλες τις μητέρες. Για τη γιαγιούλα στο νοσοκομείο που θα πεθάνει σήμερα μόνη της, χωρίς επισκέπτες, που περιμένει τουλάχιστον ένα τηλεφώνημα και κρατά σφιχτά αντί του σταυρού το κινητό της, του οποίου έχει προπολού τελειώσει η μπαταρία. Πολλοί ή τηλεφωνούν να μάθουν νέα των συγγενών τους ή έχουν κινητά.